Γεια σας, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα κάνω ένα haul από την Αμερική. Όπως βλέπετε, έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Έχω διάφορα μαγαζιά. Μπορεί να ξέρετε πως δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τα περισσότερα. Γι' αυτό τα πήρα στην Αμερική και όχι στην Ελλάδα. Περίμενα αρκετό καιρό γι' αυτό. Ήθελα επίσης να πω πως τα περισσότερα πράγματα τα έχουμε πάρει σε outlets που είναι μαγαζιά με πολύ μεγάλες εκπτώσεις. TJ Maxx, Marshalls και μετά πήγαμε στο Mills at Jersey Gardens που είναι σαν mall και έχει πολλά μαγαζιά. Τα περισσότερα είναι outlets από αυτά, δηλαδή τα outlets πιστεύω πως έχουν τουλάχιστον 50% έκπτωση. Ας αρχίσουμε αυτό το βίντεο. Θα αρχίσουμε με τα πιο μικρά πραγματάκια και μετά θα πάμε στα λίγο πιο ακριβά. Bath and Body Works. Αν ξέρετε το Body Shop, είναι κάτι παρόμοιο, αλλά έχει περισσότερα πράγματα το Body Shop. Μικρό τσιντάκι. Κρέμα χεριών βανίλια. Είχανε μία έκπτωση 5 αντισικά χεριών για 6 δολάρια. Νομίζω το ένα το έχω δώσει στη μαμά μου. Αυτά είναι. Team Unicorn, Warm Vanilla Sugar, Magic Mango, Sunshine and Lemons. Πάντα έχουν κάτι έκπτωση για τα αντισηπτικά τους. Γιατί να πάρεις ένα, παίρνεις 5. Ή 6. Αυτό είναι για τα αντισηπτικά. Είναι ένα μπρελόκ. Είναι Pugcorn. Pug και Unicorn. Και μπορείς να βάλεις εδώ μέσα το αντισηπτικό σου. Και μ' αρέσει πως κάνει αυτό. Είναι πολύ έξτρα, αλλά μ' αρέσει. Αυτά είναι περισσότερο για δώρα. 2 τσεντάκια. Unicorn. Πολλές κρέμες χεριών. Αυτή εδώ είναι δικιά μου. Αλλά οι υπόλοιπες είναι ή της μαμάς μου ή για δώρο. Forever 21. Αυτό το έχω πάρει από ένα challenge. Πολλοί YouTuber ψωνίζουν. Πολλοί YouTuber ψωνίζουν εκεί. Πήρα μια μπλούζα. Troublemaker. Πολύ ωραία. Ροζ και κόκκινο. Είναι λίγο σαν τα Zara, αλλά πιο teenager. Και τα παιδικά τους είναι πιο teenager. Δεν ξέρω, μου αρέσει λίγο περισσότερο από τα Zara. Εδώ θα κλείσουμε. Κολάν. Είναι όμπρε. Μαύρο. Για την ενόργανη γενικότερα σκοπεύω να φορέσω τα κολάν. Μαύρο. Μ' αρέσει κάτω πως έχει αυτό εδώ. Μπλούζα, how to floss. Έχω τέτοιο κολάν σπίτι. Γι' αυτό θα είναι πολύ ωραίο σαν σετ. Χούντι, ροζ. Όπως βλέπετε φοράω όλη την ώρα ροζ. Δεν ξέρω τι έχω πάθει τελευταία, αλλά μόνο ροζ φοράω. Εντάξει, όχι μόνο, αλλά έχω μανία. Αυτό πήρα ένα ροζ. Αυτά δεν ξέρω, είναι holographic, αλλάζουν κιόλας. Και είναι αυτό το ροζ, μ' αρέσει περισσότερο το. Δεν ξέρω πώς το λέμε, είναι holographic. Ένας τύπος του holographic, ωραία αυτό, έτσι θα το λέω, γιατί σε κάθε κολλάω. Έχω μανία με οτιδήποτε που είναι λίγο σαν holographic. Ναι, και δεν ξέρω πώς λέγονται όλοι οι τύποι του holographic. Δεν ξέρω τι λέω. Πείτε μου στο Instagram πώς λέγεται, για να μην το λέω λάθος. Ένα κολάν, γκρι, έχει ροζ, αυτό δηλαδή μ' αρέσει πάρα πολύ. Ταντάν, ένα σακίδιο. Αυτό που έχω το τζιν, το φοράω όλη την ώρα. Αυτό είδα αυτό,
Είναι τόσο ωραίο. Και μου αρέσει που έχει το σίγμα πάνω. Είναι έτσι ροζκό, μεταλλικό. Πιο μεταλλικό, ναι. Και έχει ένα πομπόν εδώ. Δεν ξέρω. Τώρα αυτός ο τύπος του πομπόν είναι λίγο διαφορετικός. Ναι. Εδώ μπορείς να βάλεις κάτι και εδώ κάτι. Μέχρι και πουλόβερ μπαίνει εδώ μέσα. Φανταστείτε πόσο χωράει, ναι. Αυτό είναι λίγο πιο elegant, πιο επίσημο. Αλλά μ' αρέσει πολύ, γι' αυτό θα το φοράω. Μία το τζιν, μία αυτό. Εδώ πέρα βάζω το φαγητό μου και το σχολείο. Είναι... αυτό είναι holographic. Δεν είναι ένας άλλος τύπος. Ναι. Και εδώ έχει χρυσό. Αυτό είναι το τάπερ μου, είναι mauve. Είχε πολλά χρώματα, είχε τρικουάς, ροζ και mauve. Πήγαμε σε ένα Justice πρώτα και είχε μόνο το mauve. Και μετά πήγαμε σε ένα άλλο Justice και είχε όλα τα χρώματα. Ούτως ή άλλως το mauve μου άρεσε το περισσότερο. Άρα το τσαντάκι μέσα είναι έτσι. Δεν ξέρω αν στα κρατάει κρύα αυτό. Μπορεί. Δεν το έχω εξετάσει ακόμα. Σε αυτό το τσαντάκι είναι αξεσουάρ και πήρα αρκετά. Τώρα τελευταία προτιμώ τα αξεσουάρ γιατί αν έχεις πολλά ρούχα δεν μπορείς να το φοράσεις κάθε μέρα. Αλλά το αξεσουάρ μπορείς να το φοράς κάθε μέρα. Καταλαβαίνετε. Μέχρι θα αρχίσω. Με αυτά τα συμπηδάκια. Όπως βλέπετε όλη την ώρα φοράω αυτά. Έχω μια μανία. Θέλω να πάρω κι άλλα. Και τα είδα αυτά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο μεγάλα. Αλλά σκοπεύω να τα φοράω για το σχολείο. Να έχω ένα σημαίνιο και ένα rose gold. Ή δύο ασημένια. Δύο rose gold. Δεν νομίζω να φορέσω τα τέσσερα ή τρία. Ξέρω εγώ. Μπορεί να αλλάξω τη γνώμη. Πολλά λαστιχάκια. Μπρελόκ. Αυτό είναι πιο funky, πιο καλοκαιρινό. Αυτό είναι χρυσό, αλλά έχει πομπον πάνω. Και όλη την ώρα μου πέφτει το πομπον αν το βάλω στη σχολική μου τσάντα. Σκόπευα έτσι να το έχω. Αλλά θα βρω μια άλλη τσάντα να το βάλω. Μπορεί και σε αυτή. Πολύ πομπον. Τώρα πάμε για το Victoria's Secret, Victoria's Secret Pink. Θα αρχίσουμε με αυτό. Αυτά θα τα μοιράσουμε με τη μαμά μου. Πρώτον δεν θα τα βάλω στη σχολική μου τσάντα. Μπορεί να τα βάλω σε μία γιαγότα. Αυτά τα δύο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ επειδή έχει εδώ μια καρδούλα που ανοίγει κάπως. Μπορείς να βάλεις κάτι μέσα. Δεν θα έβαζα λεφτά. Δεν ξέρω όμως τι. Λογικά η μαμά μου θα τα πάρει, αλλά θα τις το πάρω και έτσι. Και αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σακίδι. Ένα τσαντάκι για make-up. Μπορεί να το έχει ο make-up. Δεν βάφομαι εγώ. Σπουδάζω μου είναι, αλλά ήθελα να σας τα δείξω γιατί είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Αυτά είναι roller balls. Είναι σαν άρωμα, αλλά είναι ρόλερ, είναι σαν μπαλάκι και το βάζεις νομίζω εδώ στο χέρι σου και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα πάρω το ροζ και η μαμά μου το χρυσό. Το ροζ είναι πιο λουλουδένιο, μ' αρέσει περισσότερο, πιο φρέσκο. Victoria's Secret Pink, αγοράσαμε ρούχα, αυτό είναι πιο hip hop, πιο αθλητικό. Θα το μοιράζουμε με τη μαμά μου γιατί μας χάνουν τα ρούχα. Και στις δύο έχουμε το ίδιο νούμερο, δηλαδή στα περισσότερα. Δεν ξέρω τη φάση. Παρόλο που είναι πολύ πιο ψηλή από μένα. Μαμά. Pink. Κολάν. Μαύρο. Γιατί είναι νόριο, μπορεί να το φοράω. Δεν ξέρω. Αυτή η ζακέτα. Είναι tie-dye. Αυτό το πορτοκαλό ροζ, γράφει pink, είναι λίγο cropped, μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα τη στυκλέω λίγο, τη ζακέτα. Αυτή νομίζω είναι η αγαπημένη μου όμως, είναι μια γκρι. Εδώ έχει το σκύλο του Victoria's Secret Pink. Είναι κάπως σαν logo και το άλλο τους logo είναι αυτό το P. Αυτό το πήραμε από Outlet, παρόλο που είναι νέα κολεξιόν. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Όχι, δεν ξέρω.
Και η μαμά μου ρώτησε, είναι έκπτωση αυτό. Και η πολίτρια ήταν σε φάση. Κι εγώ που θέλω. Και αλλάζει αυτό, σαν σημαίνει. Προτιμώ όμως πολύ το rose gold. Πολύ περισσότερο. Είχαμε πάει στο Niagara Falls. Μετά πεινάσαμε και πήγαμε στο Hard Rock Cafe. Ξέρετε πως είναι πολύ στη μόδα αυτές οι μπλούζες Hard Rock Cafe. Έχω γίνει πολύ basic λοιπόν και πήρα μια μπλούζα Hard Rock Cafe. Μ' άρεσε μια άλλη περισσότερο, αλλά δεν είχε το logo και ήθελα το logo, γι' αυτό πήρα μία με logo. Η ιστορία του Niagara Falls. Yay! Δεν πήρα την άσπρη, πήρα την γκρι, γιατί η άσπρη μπορεί να βρωμήσει πιο εύκολα. Hard Rock Cafe, Niagara Falls. Πες να το βάλω στο σχολείο. Είναι πολύ ωραίο. Abercrombie Kids. Μια ζακέτα. Είναι τσιτά πούμα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δηλαδή κάποιο ζώο είναι, τέλος πάντων. Γκρι. Εδώ, αυτό είναι το logo, ένα ωραίο ελάφιο. Ελάφι πάνω σε τσιτά. Ωραία. Εδώ γράφει Abercrombie. Αυτό το μπουφάν που θα σας δείξω είναι από ένα challenge. Πάντα είναι καλό να έχεις ένα μπουφάν το χειμώνα. Ναι, αποφάσισα λοιπόν να πάρω μπουφάν στο Abercrombie. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι navy μπλε, σκούρο μπλε. Έχει τσέπες και από μέσα έχει αυτή τη γούνα. Είναι ροζ γούνα. Και μπορείς να το φοράς ανάποδα. Εγώ λογικά το Σαββατοκύριακο πάνω από ένα φόρμα να έχω έτσι μια ωραία ροζ γουνίτσα. Ωραίο μπούζι θα είναι. Για το σχολείο σιγά μην έρθω με τέτοια ροζ γούνα. Θα μου πούνε, όπα, δεν είναι εδώ, δεν ξέρω τι. Ναι. Το Marshalls είναι ένα outlet. Έχω πάρει τα περισσότερα από εκεί, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα και από το TJ Maxx. Αν κάνετε ενόργανη ή χορό, μπορεί να ξέρετε το 90 Degree. Είναι το καλύτερο, η καλύτερη μάρκα αθλητικών, πιστεύω εγώ, για ενόργανη. Πρώτο κολάν. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, νομίζω αυτό είναι το σετ. Έκανε 64 δολάρια ένα σετ και το βρήκα για 11. Αυτή είναι η μπλούζα, λέει dance πάνω. Και από πίσω είναι έτσι. Ένα κολάν με αστεράκια, μαύρο, ασημένια αστεράκια. Αυτό μπορεί να το φορέσω και το Σαββατοκύριακο ή για το σχολείο. Ένα άλλο κολάν, αυτό δεν ήταν σετ, νομίζω έκανε 8 δολάρια. Το είχα φορέσει στο vlog από την Αμερική, μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε και αυτό το βίντεο, που ήμουν στο Jump Park. Είναι πολύ ωραίο, πάντα ήθελα να έχω κολάν πιο... Ήτανε πολύ στη μόδα και τα βλέπω. Όμως πως θέλω κι εγώ ένα. Το βρήκα και το πήρα. Μπορεί να είναι και από τα γυναικεία, δεν ξέρω. Ένα απλό μαύρο. Τώρα, ναι. Έκανε 38 δολάρια. Και το βρήκα για 6 δολάρια. Στο TJ Maxx πρώτα ήταν 8 δολάρια, αλλά είχε έκπτωση το TJ Maxx. Γι' αυτό απώ. 38 σε 6. Ένα army κολάν, army ροζ. Ναι. Ήτανε μαζί με αυτή τη ζακέτα. Χούντι ζακέτα, ό,τι θέλετε πείτε το. Από το TJ Maxx πήρα αυτό που λέει Donna Karan Friends. Donna Karan είναι λίγο πιο ακριβή μάρκα. Αυτό το μπλουζάκι στον Donna Karan έκανε 22 δολάρια. Δεν είναι και πάρα πολλά για τον Donna Karan. Μπορεί επειδή είναι παιδικό. Και το βρήκα για 6 δολάρια. Πολύ ωραία αυτή η μπλούζα. Αν έχετε δει το βίντεο, η μαμά μου πρέπει να λέει όλη μέρα ναι στη Νέα Υόρκη, θα έχετε δει αυτό το πράγματάκι. Είναι από το American Girl. Είναι πιο ακριβές κούκλες που είναι μεγάλες σχετικά. Ναι, πολύ μεγαλύτερες από τις Barbie, ξέρω εγώ. Και τις Dino, τους φτιάχνουν τα μαλλιά. Είναι πολύ ωραίες κούκλες.
μια φούστα. Δεν έχω πολλές φούστες για τις κούκλες. Επίσης, τα περισσότερα ρούχα που έχω για αυτές είναι από τις αδερφές μου. Γι' αυτό ήθελα να πάρω και μερικά καινούργια. Οι αδερφές μου τα χρησιμοποιούσαν όταν ήταν παιδιά αυτό. Ένα φορεματάκι. Τέτοια στέκα. Σαν extensions χρωματιστά. Μπότες. Βραχιόλι. Ήταν σαν σέτα περισσότερο. Φούστα. Κορμάκι. Μπλούζα. Για σαν καπελάκι. Επίσης ήθελα να σας δείξω το σκυλάκι που πήρα. Είναι γαλλικό μπουλντόγκι ράτσα του. Και αυτό είναι μαγνήτης. Πολύ ωραίο σκυλάκι. Calvin Klein. Είχαμε πάει στο clearance που ήταν πάρα πολύ πιο φτηνά από το κανονικό Calvin Klein. Ξέρω εγώ, κάποιες ζακέτες κάνουν 80 δολάρια και τις πήραμε για 12 δολάρια ή 14. Πολύ μεγάλη διαφορά. Πρώτη ζακέτα είναι αυτή η μοβ, ροζ και έχει ένα ombre Calvin πάνω. Πολύ ωραία. Ένα μαύρο κολάν που γράφει Calvin Klein Performance. Επίσης ήθελα να πω πως τα Victoria's Secret Pink και τα Calvin Klein μπορώ να τα μοιράζω με τη μαμά μου γιατί έχουμε το ίδιο νούμερο σε ζακέτες. Και μια μαύρη ζακέτα που γράφει Calvin Klein. Πολύ basic. Το τελευταίο. Michael Kors. Είναι της μαμάς μου, αλλά ήθελα να σας το δείξω γιατί θα το μοιράζουμε κι εγώ μερικές φορές. Πήρε ένα πολύ ωραίο σακίδιο. Μαύρο, με χρυσό. Εδώ γράφει Michael Kors. Αυτό είναι το σακίδιο. Και το πήραμε σε ένα outlet που ήταν πιο φθηνό. Αυτά ήταν όλα λοιπόν που αγόρασα στην Αμερική. Αγόρασα πάρα πολλά πράγματα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Αντίο!